Κύριε Κατσότη, καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε Μπαρδούνια, σας και τους ακροατές σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλά, καλά εδώ, το παλεύουμε. Το παλεύετε έτσι. Καταρχήν συλληπιτήρια για την απώλεια του Μάκη Μαΐλη, ήταν ιστορικό στέλεχος του ΚΚΕ. Εγώ τον είχα συναντήσει στον Ριζοσπάστη μια εποχή που εργαζόμουν πολλά χρόνια πριν. Ανεξάρτητα αν κάποιο συμφωνεί ή διαφωνεί μαζί του, ήταν νομίζω μια απώλεια ενός ανθρώπου ο οποίος αγωνίστηκε για τις ιδέες του, ήταν σταθερός και δεν παρέκλεινε ούτε χιλιοστό. Ο Μάκης ο Μαΐλης ήταν ένας επαναστάτης, ένας μαχητής, ένας κομμουνιστής με μεγάλη συμβολή στο κόμμα μας. Είναι μεγάλη η απώλεια για το ΚΚΕ. Η προσφορά ήταν πολύ μεγάλη. Το βιογραφικό που και σήμερα τέλος πάντων έχει ο Ριζοσπάστης δείχνει την πορεία του μέσα στο κόμμα και τη μεγάλη συμβολή του από όλες τις πλευρές που του ανατέθηκε από το κόμμα μέχρι και τον θάνατό του. Νομίζω ότι όλα τα μέλη του κόμματος αλλά και όσοι τον γνώρισαν έχουν να πούνε τα καλύτερα λόγια για έναν μαχητή, ανιδιοτελή, επαναστάτη κομμουνιστή. Τώρα να έρθουμε λίγο στα πεζά καθημερινά, κύριε Κατσότη. Σήμερα έχουμε την τηλεδιάσκεψη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, όπου από τα βασικά θέματα είναι το πιστοποιητικό εμβολιασμού και η άμεση έγκριση εμβολίων. Για να δούμε λοιπόν ποια είναι η θέση του κόμματός σας. Πρέπει να υπάρχει αυτό το πιστοποιητικό εμβολιασμού? Τι θα γίνει με τα εμβόλια και επαρκούν τα κέντρα εμβολιασμού στη χώρα μας? Τι πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνει που δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα, αν κάτι δεν έχει γίνει βεβαίως? Κύριε Μπαρδούνια, η επιστήμη και η τεχνολογία έχουν το αποτέλεσμα του εμβολίου τέλος πάντων, που είναι πολύ σημαντικό, μια κατάκτηση που όμως αυτό ακόμη δεν είναι στα χέρια του λαού, δεν υπηρετεί τις ανάγκες να προστατευτεί από την πανδημία λόγω και των ανταγωνισμών, των αντιθέσεων και το ότι αυτό το εμβόλιο είναι στα χέρια μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, μεγάλων πολυεθνικών εταιριών. Βλέπετε με το σταγονόμετρο έρχεται στη χώρα μας και βέβαια αντί να υπάρχει μια συνεργασία, αντί η κυβέρνηση να κάνει μια, τέλος πάντων να φέρει όλα τα εμβόλια που έχουν μέχρι τώρα γίνει για να μπορεί να εμβολιαστεί ο πληθυσμός, βλέπετε ότι αυτό θα είναι μακρά διαδικασία η ολοκλήρωση του εμβολιασμού, με ό,τι αυτό συνεπάγεται βέβαια για την διασπορά του ιού, για τα κρούσματα, τους διασωληνωμένους αλλά και τους θανάτους. Δεν φτάνει μόνο το εμβόλιο. Εμείς λέμε ότι θα πρέπει να παραθούν όλα εκείνα τα μέτρα προκειμένου να υπερηφορηθεί η υγεία και η ζωή του λαού. Όταν λέτε μέτρα, τι εννοείτε? Γιατί το εμβόλιο είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Κανείς δεν έχει αντίρρηση σε αυτό. Αλλά λέμε τα μέτρα για τη στήριξη του δημόσιου συστήματος υγείας. Ταυτόχρονα με το μαζικό εμβολιασμό του πληθυσμού, που απέχει πολύ ακόμα, εμείς αυτό λέμε, και δεν μπορεί η κυβέρνηση στα πλαίσια αυτά του ότι έρχεται ο εμβολιασμός να αρνείται να πάρει τα στοιχειώδη μέτρα στήριξης του δημόσιου τομέα υγείας, που είναι οι προσλήψεις προσωπικού, που είναι ο εξοπλισμός με όλα αυτά την υγειοτεχνική υποδομή που απαιτείται, που είναι η ΜΕΘ, οι μονάδες εντατικής θεραπείας που θα πρέπει να είναι αρκετές, που είναι όλα αυτά τα μέτρα ελέγχου στους χώρους δουλειάς που δεν υπάρχουν σήμερα, όλα τα μέτρα στα μέσα μαζικής μεταφοράς που βλέπετε είναι βόμβες υγειονομικές, όλα αυτά αρνείται να πάρει τέτοια μέτρα η κυβέρνηση, γιατί ακριβώς έχουν κόστος και δεν θέλει να δαπανίσει για την υγεία του λαού. Αυτή είναι η αλήθεια. Το εμβολιασμός, αν μου επιτρέπετε κύριε Κατσότη, δεν είναι λίγο ακραίο να λέμε ότι μια κυβέρνηση, ανεξάρτητα αν συμφωνεί κάποιος ή διαφωνεί με την πολιτική, αρνείται να πάρει μέτρα και εκθέτει τον ίδιο της το λαό, δηλαδή και ένα μέρος των ψηφοφόρων της, γιατί να το κάνει? Το λέμε με όλη τη σοβαρότητα και την υπευθυνότητα που έχουμε. Η διαχείριση της πανδημίας από την κυβέρνηση είναι ταξική. Πηξίδα έχει τις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων. Έχουμε αναδείξει ότι όλη η διαχείριση και τα οικονομικά πρωτόκολλα ήταν προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις των επιχειρηματικών ομίλων. Βλέπετε πώς άνοιξε τον τουρισμό πέρυσι, πώς άνοιξε τα σχολεία και πώς θα τα ανοίγει τώρα, με τον ίδιο τρόπο, χωρίς κανένα μέτρο επιπλέον. Και βέβαια όλοι λένε για το τρίτο κύμα,
της πανδημίας που όλοι απέφχονται, αλλά όμως όλοι λένε ότι είναι μπροστά μας και καταλαβαίνετε ότι το πρόβλημα δεν έχει τελειώσει, δεν έχει λήξει και δεν μπορεί εδώ να δημιουργούν αυταπάτες στον κόσμο ή τέλος πάντων να λένε τέλος πάντων ότι τώρα τελειώνουμε, προχωρούμε σε μια κανονικότητα και όλα αυτά και βέβαια από την άλλη να ενισχύονται όλοι αυτοί οι όροι της της διασποράς του ιού με όλες τις συνέπειες που έχει αυτό στους εργαζόμενους, στο λαό γενικότερα της χώρας μας. Μάλιστα. Γιατί κριτήριο δεν ήταν οι ανάγκες δυστυχώς του λαού μας. Για δες πώς διαχειρίστηκε την πανδημία. Με αφορμή την πανδημία πέρασε όλα εκείνα τα μέτρα της αξιώσεως του μεγάλου κεφαλαίου. Και στο θέμα των χρηματοδοτικών πρωτοκόλων, ό,τι χρηματοδοτικό εργαλείο υπήρχε, το έριξε στους επιχειρηματικούς ομίλους και δίσους μεγάλους. Λοιπόν, οι μικροί βέβαια κλείνουν, οι εργαζόμενοι είναι απροστάτευτοι, ουσιαστικά με τα 5,34 ευρώ της αναστολής, με το πρόγραμμα ΣΟΥΡ, το οποίο και αυτό έχει σαν στόχο Κατσότη, να ελευθεροποιήσει εργασιακές σχέσεις. Αν μου επιτρέπετε για τη συζήτηση, ναι. Μία λίγο αφελή ερώτηση. Η ερώτηση είναι αφελής. Λοιπόν, αν ισχύουν όλα αυτά που λέτε και στρέφεται κατά αυτών των κοινωνικών ομάδων ή έχει μια ταξικότητα ο τρόπος που κινείται η κυβέρνηση, γιατί όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η πλειοψηφία των πολιτών επικροτεί το έργο της και τον τρόπο που λειτουργεί και έχει πολύ μεγάλη διαφορά από το δεύτερο κόμμα σε πρόθεση ψήφου? Καταλαβαίνω, το ερώτημά σας είναι σωστό, το κάνουν και όλος ο κόσμος. Ωστόσο όμως να ξέρετε ότι καταγράφεται μια δυσαρέσκεια σε βάρος της κυβέρνησης, γιατί δεν είναι 5.500 νεκροί, κύριε Μπαρδούνια, δεν είναι λίγοι. Είναι 5.500 ζωές οι οποίες χάθηκαν εξαιτίας της έλλειψης όλων εκείνων των μέτρων που θα υπεράσπιζαν την υγεία του λαού. Αυτός λοιπόν που δεν έχει χάσει άνθρωπο, που από μακριά ακούει ή τέλος πάντων βλέπει όλη αυτή την εξέλιξη, μπορεί να λέει ότι η κυβέρνηση παίρνει μέτρα. Ωστόσο όμως τα μέτρα αυτά που πήρε είχαν σαν αποτέλεσμα τα χιλιάδες κρούσματα, τους διασωληνωμένους που ακόμα είναι στα νοσοκομεία, που αυτούς αρκετοί δυστυχώς θα καταλήξουν, και βέβαια τους χιλιάδες νεκρούς που είχαμε μέχρι τώρα. Δεν είναι καλή η εικόνα της χώρας μας. Μάλιστα. Είμαστε από τις χώρες εκείνες που το φορτίο, το επιδημιολογικό φορτίο είναι πολύ μεγάλο, τα κρούσματα είναι πολλά, οι θάνατοι πολλοί και δεν μπορεί να κρυβόμαστε πίσω από το εμβόλιο. Μάλιστα. Και από αυτό που θα έρθει. Η κυβέρνηση έχει ευθύνες, γιατί το κριτήριο της διαχείρισης ήταν δυστυχώς οι ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων και όχι οι πραγματικές ανάγκες του ίδιου του λαού μας. Τώρα, κύριε Κατσότη, να πάω στο θέμα των Έλληνο-Τουρκικών. Τη Δευτέρα 25 πρώτου ξεκινούν οι διερευνητικές. Χθες πέρασε από τη Βουλή με πολύ μεγάλη πλειοψηφία η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια στο Αιγαίο. Είπε ο Πρωθυπουργός ότι κρατάμε για τον εαυτό μας το πότε θα κάνουμε το αντίστοιχο ανατολικά και νοτίως της Κρήτης. Εσείς είχατε μια διαφορετική έτσι προσέγγιση σε αυτό το θέμα. Για να το συζητήσουμε λίγο, για να δούμε πώς βλέπετε το θέμα των διερευνητικών. Γιατί ο κύριος Μητσοτάκης λέει ότι αν δεν τα βρούμε θα πάμε στη Χάγη. Ναι, εντάξει, η Χάγη. Εμείς και για τη Χάγη βέβαια έχουμε συγκεκριμένη θέση, την έχουμε αναδείξει και μπορούμε να την ξαναπούμε. Η Χάγη δεν είναι ένα αταξικό δικαστήριο, είναι ένα δικαστήριο το οποίο υπηρετεί τις ανάγκες των ισχυρών υπηρεσιακών κρατών και αυτό το έχει αποδείξει μέχρι τώρα με τις αποφάσεις που έχει πάρει. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς το ΚΚΕ ψήφισε παρόν. Όμως επισημαίνουμε εμείς ότι το δικαίωμα αυτό σε γυαλίτιδα ζώνη έως τα 12 ναυτικά μίλια, στον καθορισμό στη βάση της μέσης απόστασης, της μέσης γραμμής, όπου αυτό χρειάζεται και είναι απαραίτητο, είμαστε υπέρ. Και αυτό δεν το αποπελούμε τέλος πάντων. Όμως είπαμε επίσης, η επίλυση αυτών των προβλημάτων που αφορούν την γυαλίτιδα ζώνη, την υιοθέτηση φαλακροπίδας και ΑΟΣ, προς όφελος των λαϊκών συμφερόντων, και θέσαμε ότι συνδέεται με τρία κρίσιμα ζητήματα, τα οποία τα θέσαμε και στη συζήτηση στη Βουλή. Συνδέεται με την οικοδόμηση σχέσεων αμοιβαίου ωφέλους μεταξύ των γεωτερικών κρατών και λαών.
Συνδέεται με την εκμετάλλευση του θαλάσσιου πλούτου με κριτήριο τις εργατικές λαϊκές ανάγκες. Συνδέεται με την αποδέσμευση της χώρας από υπεριαλιστικές συμμαχίες που έχουν εχθρικούς σχεδιασμούς για τους λαούς. Και οπωσδήποτε σε όλα αυτά κουμάντο θα πρέπει να κάνει ο λαός στην χώρα, σε κάθε χώρα. Εμείς αυτά τα ζητήματα θέσαμε. Γιατί εκτιμάται ότι δεν κάνει κουμάντο ο λαός στη χώρα του σήμερα, μέσω της κυβέρνησης που επιλέγει. Αυτό είναι το κοινοβουλευτικό σύστημα. Ακούστε, βεβαίως αυτό είναι το κοινοβουλευτικό σύστημα, είναι η αστική δημοκρατία όπως εμείς την χαρακτηρίζουμε, είναι η εξουσία του μεγάλου κεφαλαίου που έχουν κάνουν κουμάντο στην οικονομία, κάνουν κουμάντο στην κοινωνία, αποφασίζουν ποιος θα δουλέψει, ποιος θα είναι άνεργος, αποφασίζουν ποιος θα απολυθεί, πόσο μισθό θα έχουν, τι υγεία θα έχει, τι παιδεία θα έχει, αποφασίζουν όλα αυτά που σήμερα είναι, βασανίζουν, τυραννούν το λόγιο το λαό μας. Αυτή είναι η αστική δημοκρατία. Ο λαός μας είναι στο καναβάτσο, έχει μύρια προβλήματα, ένα πέλαγος προβλημάτων που είναι βουτυγμένο σε αυτά. Η ανεργία βλέπετε ότι καθημερινά αυξάνει, η φτώχεια εξαπλώνεται. Αυτό είναι το σύστημα το οποίο κυριαρχεί και βέβαια πάνω απ' όλα είναι το κέρδος. Αυτή είναι η πολιτική που ασκείται από τις κυβερνήσεις στη χώρα μας, η καπιταλιστική ανάπτυξη, τα δίνουν όλα για αυτή και βλέπετε ότι όλοι, όλο το νομοθετικό πλαίσιο που κάνει σήμερα η Βουλή υπηρετεί το φιλικό περιβάλλον που πρέπει να διαφορθεί, να διαμορφωθεί και τις επενδύσεις. Και εδώ λοιπόν και όλη αυτή η πολιτική, η εξωτερική πολιτική ενισχύει αν θέλετε αυτή την εμπλοκή της χώρας μας στους σχεδιασμούς των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε αυτά τα πλαίσια γίνονται και οι διεθνείς επαφές τώρα και ο διάλογος με την Τουρκία. Ωραία, όση ώρα μιλούσατε ένας φίλος ακροατής, ο κ. Απόστολος, ναι, λέει το εξής. Αυτή την αστική δημοκρατία, την οποία την υποστηρίζει η συντριπτική πλειοψηφία της Ελλάδος, την υπηρετεί εντός εισαγωγικών και το ΚΚΕ, αφού είναι στο κοινοβούλιο και λαμβάνει μέρος σε εκλογές. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί την κατακρίνετε, αφού σας δίνει δυνατότητα να κινηθείτε και να την αμφισβητήσετε. Ακούστε, το ΚΚΕ δεν κρύβει ότι ο στόχος της δράσης του, του αγώνα του, είναι η ανατροπή αυτής της βαρβαρότητας και η εξουσία της εργατικής τάξης. Είναι η μόνη τάξη σήμερα που είναι προοδευτική, που μπορεί να απογειώσει τις παραγωγικές δυνάμεις, που μπορεί να οδηγήσει στην ευημερία συνολικά το λαό μας. Εμείς αυτό δεν το κρύβουμε και το παλεύουμε για την ανατροπή αυτού του συστήματος. Δεν συμφωνούμε ότι μπορεί αυτό το σύστημα να γίνει ανθρώπινο. Θα γίνεται όλο και περισσότερο χειρότερο. Βλέπετε τώρα το 1886 είχαμε το 8ωρο, τώρα πάει 10ωρο να κάνει η κυβέρνηση. 10 ώρες δουλειά με κατάργηση όλων των υπεροριών κτλ. Δηλαδή εντείνει την εκμετάλλευση των εργαζομένων. Επιδεινώνεται η θέση συνολικά των εργαζομένων των λαϊκών στρωμάτων. Αυτή είναι μια πραγματικότητα που καταγράφεται σε κάθε εργατική λαϊκή οικογένεια. Έτσι. Δεν το λέμε έτσι από το μυαλό μας. Άρα λοιπόν κάτι πρέπει να γίνει. Εμείς αυτό που λέμε ότι πρέπει να γίνει είναι να πάρουν την υπόθεση της οικονομίας και της εξουσίας στα χέρια τους οι ίδιοι αυτοί, οι δημιουργοί του πλούτου. Οι εργαζόμενοι, τα λαϊκά στρώματα, τα απασχολούμενοι, οι φτωχοί, αγροτιά, που σήμερα, αν θέλετε, είναι όλοι θύματα αυτής της πολιτικής κυριαρχίας των μονοπωλιακών και πολυεθνικών ομίλων. Κύριε Κατσότη, θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Καλή χρονιά να έχουμε, υγεία καλά, και δύναμη. Καλή χρονιά, υγεία, δύναμη και αγώνες για ρήξη και ανατροπή με αυτή τη βαρβαρότητα. Να είστε καλά, γεια σας. Γεια σας.